που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Πώς θέλουμε να ανταγωνιστούμε, με χαμηλό κόστος? Δεν μπορούμε. Ή με την ποιότητα? Τεχνογνωσία, ικανότητες και διάθεση υπάρχουν. Η έκθεση αυτή είναι ένα παράδειγμα και δεν είναι μόνο η Λαγκωνία, δεν θέλω να το πω υποτιμητικά, είναι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες. Αυτό που μένει είναι αυτές να τις προβάλλουμε, να τις βοηθήσουμε. Βέβαια δεν είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Το μεγάλο πρόβλημα, από όλη αυτή τη διαδικασία ο παραγωγός παίρνει την προστέμενη αξία, μένει στη τσέπη του παραγωγού όλος αυτός ο κόπος. Το δεύτερο πρόβλημα, αυτές οι μικρές παραγωγές πώς θα βγουν στην αγορά? Αν πάμε να επεκταθούμε στις μεγάλες αγορές, χάνουμε αυτό το κομμάτι. Πώς θα μπορέσουμε να μπούμε σε αυτές τις αγορές? Ένα όμως ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο είναι ότι σιγά σιγά η αγορά των γεωργικών προϊόντων γίνεται περισσότερο συγκεντρωμένη, συγκεντρώνεται σε πολύ λίγα χέρια. Και οι μαζικές αγορές πάνε προς το πιο φτηνό. Δύο στοιχεία από την έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε εδώ πέρα να δείτε ποια είναι τα ποσοστά που κρατάνε τα 5 μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ σε κάθε χώρα. Οι πελάτες μας είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, δηλαδή θα πρέπει να πωλήσουμε όλη την παραγωγή σε 5 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και αυτοί μεταξύ τους συνεργάζονται, κάνουν συνεταιρισμούς προμηθειών. Το δεύτερο, δέστε εδώ πέρα το πόσο είναι τα φτηνά τα discount σούπερ μάρκετ μέσα στην αγορά. Πράγμα που σημαίνει ότι πάρα πολύ υπάρχει μια στροφή προς το φτηνό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και αυτό είναι τα κακά που σας λέω με τα πολλά σήματα. Πρώτον, πώς θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο στα μάτια του καταναλωτή πάρα πολλά σήματα, το ένα μετά το άλλο, σημάνεις, ετικέτες. Πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Το δεύτερο, σε μια αγορά τόσο συγκεντρωμένη, ποιος βάζει τους κανόνες? Θα τους βάλουν οι ίδιες οι αγορές, θα έχουμε αυτορύθμιση ή θα πρέπει να δούμε μια συνολική ευρωπαϊκή ρύθμιση σε αυτά τα πράγματα? Δεύτερο κομμάτι, οι επιδοτήσεις. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Βλέπετε εδώ πέρα και δεν είναι λίγα τα λεφτά, είναι γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς και πάρα πολλά από αυτά πάνε στην ήπια ανάπτυξη. Βλέπετε, ο τομέας του περιβάλλοντος έχει το 1 τρίτο των πόρων. Είναι το καινούριο πρόγραμμα 2007-2013. Δυστυχώς, βλέπετε εδώ πέρα τι θα μπορούσε να δοθεί. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει. Έχει πολύ λίγα πράγματα που γίνει, ελάχιστα έχουν γίνει. Δέστε τι μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Βιολογική γεωργία, βιολογική τεκτονοτροφία, εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας, αλλά αυτά τα ξέρετε. Εκείνο που θέλω να πω δεν είναι μόνο γκρίνια, γιατί έχει τη σημασία του. Μιλήσατε για τοπία. Ήδη το ελληνικό ευρωπαϊκό, το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί την προστασία των τοπίων. Χρηματοδοτεί τέτοια πράγματα. Και δύο προγράμματα ήδη έχουν πάει πάρα πολύ καλά και χρηματοδοτούνται. Τα κακά νέα σας τα είπα, να σας πω τα καλά. Έχουν ήδη εφαρμοστεί προγράμματα. Βλέπετε πως πάνε. Έχουν υπερδιπλασιάσει τα αναμενόμενα. Πάνε αρκετά καλά. Άρα υπάρχει δυνατότητα. Οι παραγωγοί μας τα δέχονται. Το προχωράνε. Χρειάζεται λίγη βοήθεια ακόμα. Και λίγα λόγια για το πώς πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Τώρα ξεκινάει σιγά σιγά η συζήτηση για το 2013-2020. Πρώτον, ο πρώτος πυλώνας, οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενιαίες ενισχύσεις, έχει τελειώσει, ο έλεγχος υγείας προχωράει. Ο δεύτερος πυλώνας, αναμένεται η ενδιάμεση αξιολόγηση. Τώρα, για τη συνέχεια, υπάρχουν πολλοί ακραίες απόψεις. Η μία άποψη ακραία είναι να ξαναγυρίσουμε στο 2003 και πιο πριν. Η άλλη είναι να τελειώνουμε με την κοινή αγροτική πολιτική. Είναι μεγάλο το κόστος, είναι μεγάλη η μικρή αποτελεσματικότητα, πρέπει να μεταφέρουμε όλους τους πόρους σε κάτι άλλο. Αλλά υπάρχουν και πολλές ενδιάμεσες. Εκείνο που θέλω να σας πω όμως, ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση που τώρα ξεκινάει, η θέση της Ελλάδας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι καλό να πούμε και μερικά πράγματα τα οποία μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Στον πρώτο πυλώνα, στις ενισχύσεις, στις παραγωγούς, εμείς λέμε ότι είναι κοινωνικοί οι λόγοι, αλλά κοιτάξτε δύο νούμερα. Η Ελλάδα κατά μέσον όρο δίνει 544 ευρώ στο εκτάριο, στα 10 στρέμματα. Τη στιγμή που η Λετωνία δίνει 83. Όταν λοιπόν εμείς επικαλούμεθα κοινωνικούς λόγους, η απάντηση είναι μα τι κοινωνικοί λόγοι που εσείς παίρνετε 540 και οι άλλοι παίρνουν 80, 1 πέμπτο.
Ένα δεύτερο ζήτημα. Μέσα στον ίδιο τον αγροτικό τομέα υπάρχουν τρομερές ανισότητες. Δες εδώ πέρα είναι μια, εύκολο θα το καταλάβετε, είναι το ίδιο που κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάνει άνηση κατανομή των επιδοτήσεων, το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Το 20% των παραγωγών παίρνουν το 80% των επιδοτήσεων και στην Ελλάδα. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξουμε εδώ. Από το 1985 έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε λεφτά στον εξυγχρονισμό, στην αναδιάρθρωση. Έχουν περάσει 25 χρόνια. Ως πότε θα τα δίνουμε και τι αποτελέσματα έχουμε. Και το μεγάλο επιχείρημα είναι ότι την ίδια και πολύ μεγαλύτερη ανάγκη για αυτά τα κονδύλια έχουν άλλες χώρες. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, οι καινούργιες χώρες. Τι θα γίνει με αυτούς. Ποια είναι μια πιθανή εξέλιξη. Όχι η πιθανότερη, η, κατά τη γνώμη μου, η πιο επιθυμητή. Από τις άμεσες ενισχύσεις διατηρούνται όσες και μέσω της μισητής πολλαπλής συμμόρφωσης που δεν μας αρέσει κανένα, εξασφαλίζεται ότι βοηθάνε στο περιβάλλον και στην κοινωνία και παράγουν δημόσια αγαθά. Είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθούν. Και από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος πυλώνας, η αγροτική ανάπτυξη, γίνεται πιο αγροτικός. Δεν πάει μόνο στη γεωργία, πάει και στο περιβάλλον. Αυτά ήθελα να σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε μια βόλτα στην έκθεση, να δούμε τα περίπτερα και να χαρούμε τα λακωνικά προϊόντα. Έτσι. Παναγία μου, βοήθα, άμα συμπερίσταμε. Λοιπόν, στο θέμα με τον Ελληνικιακό της Μάνης και σας χρωστάμε να βρει εκδήλωση στην Αραιόπολη στο Ιδρύμα. Έχουν φύγει όλα και πρέπει να βρούμε το 166 να φύγουμε. Έστω να